Μερικές ακόμα μοναδικές τηλεοπτικές στιγμές θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε αμέσως τώρα, φίλοι μας, από τις εκπομπές που αγάπησα. Απόψε ο Φρέντι Γερμανός γίνεται ο οικοδεσπότης σας σε μια σπάνια τηλεοπτική αναπαράσταση του πρώτου σαμποτάζ στην κατεχόμενη Ευρώπη, της ανατίναξης της ΕΣΠΟ, μιας ναζιστικής οργάνωσης στην Ομόνια τον καιρό της κατοχής. Στην εκπομπή που έχει τη μορφή δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ, παίρνουν επίσης μέρος η Εύα Κοταμανίδου και ο Γιάννης Βόγλης. Η σκηνοθετική επιμέλεια είναι του Στέλιου Ράλι. Δύο ώρες πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο που έθεσε το ΝΑΤΟ σε Σέρβους και Βόσνιους, η ελληνική τηλεόραση 1 στον παλμό των γεγονότων. Με απευθείας συνδέσεις με το Σεράγεβο, το Βελιγράδι και τις άλλες πρωτεύουσες που πρωταγωνιστούν στην κρίση, με συζητήσεις στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής και τη Θεσσαλονίκη, με ρεπορτάζ και δηλώσεις, θα σας κρατήσει ενήμερους για κάθε νεότερη εξέλιξη. Μείνετε συντονισμένοι στην ελληνική τηλεόραση 1 και ακούστε τον άνθρωπο προς τον οποίο είναι στραμμένα τα μάτια όλου του κόσμου. Τον ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας, Ράντοβαν Καρατζίτ, να μιλά για αυτή τη νύχτα αλλά και την επόμενη ημέρα. Μόνο στο πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης 1, τα μεσάνυχτα απόψε.